Έληξε η κατάληψη των δημοτικών κτηρίων της Καβάλας από τους δημοτικούς υπαλλήλους σήμερα το μεσημέρι, ενώ μετά από ομόφωνη απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ, οι κυλιόμενες κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με 48 ώρη απεργία των εργαζομένων στους Δήμους και αποχή από την εργασία τους το Σαββατοκύριακο. Συνέλευση πραγματοποίησαν στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου οι εργαζόμενοι του Δήμου Καβάλας, αποφασίζοντας να εφαρμόσουν την απόφαση της Ομοσπονδίας τους προκειμένου να προασπίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ενώ αναμένονται αποφάσεις για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων την επόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι το προσωπικό της καθαριότητας συγκέντρωσε τα διασκορπισμένα σκουπίδια στους κάδους ώστε να μην φράξουν τα φρέατα της πόλης, αλλά συγκομιδή των απορριμμάτων δεν πραγματοποιήθηκε. Μας υπολήφθηκε από την Ομοσπονδία μας, ήταν ομόφωνη, η οποία είχε να κάνει με τη 48 ώρια απεργία και αποχή από την εργασία το Σαββατοκύριακο, με διάθεση κλιμάκωσης, ναι, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίσω τώρα αυτό να το προκαταβάλω. Ως συνήθως, μία μέρα πιο μπροστά ανακοινώνεται εάν θα συνεχιστούν ή όχι οι κινητοποιήσεις. Αυτό που κάναμε σήμερα δεν είχε αποφασιστικό χαρακτήρα. Χαρακτήρα δηλαδή να ληφθεί η απόφαση, όταν η απόφαση που έχουμε από την Ομοσπονδία είναι δεδομένη. Εχθές κάναμε μια γενική συνέλευση, μη έχοντας ανακοίνωση η απόφαση από την Ομοσπονδία, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι να ληφθεί αυτή η απόφαση. Γι' αυτό και συνεχίσαμε την κατάληψή μας για ακόμα μια μέρα, μέχρι να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα στοιχεία, τα έχουμε και απλά ανακοινώνεται στους συναδέλφους ότι λήφθηκε η απόφαση αυτή και καλούνται να συμμετέχουν με την ίδια μαζικότητα που συμμετείχαν και στις καταλήψεις. Παρόλο που είμαστε σε κατάσταση κατάληψης και το αμαξοστάσιο είναι μέσα στους χώρους που έχουν καταληφθεί, οι συνάδελφοι βγήκαν να συγκεντρώσουν τα απορρίμματα τα οποία έχουν διασκορπιστεί στο δρόμο, είτε από τη βροχή είτε από τα ζώα, τις γάτες, τα συγκεντρώνουν στους κάδους, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα να φραγεί κάποιο φρεάτιο, και από εκεί και πέρα, όπως θα το εκτιμήσουμε, αναλόγως με τη συμμετοχή που θα έχει στην απεργία η υπάλληλη της καθαριότητας. Στην Άπολη, πάρα πολύ, το είδατε κι εσείς, γενικότερα οι μέρες που διανύσαμε, τις κυλιόμενες αυτές κινητοποιήσεις μας, η συμβολική κατάληψη, απεργίες, στάση εργασίας, κατάληψη τώρα, είπαμε ότι η κατάληψή μας είναι αυτή μια συνέχιση μιας κυλιόμενης κινητοποίησης που κάναμε. Κινητοποιήσεις ήταν κυλιόμενες, έχουν ξεκινήσει από ένα μήνα πριν με όλα αυτά που προανέφερα. Και ναι, είναι, η συμμετοχή του συναδέλφου μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα πλέον έχουν πάει στο διέξοδο.